όπως είχαμε πει και πριν, και πριν και μετά τις γιορτές, το δώρο Χριστουγέννων είναι νομικά κατοχυρωμένο. Οποιαδήποτε μη καταβολή δώρου Χριστουγέννων επιφέρει και προσωποκράτηση. Αυτόφορη διαδικασία. Υπάρχουν βέβαια καταγγελίες, έχουν γίνει στην επιθεώρηση εργασίας με τη βοήθεια και του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Περιμένουμε την επιθεώρηση εργασίας να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για προς όφελος τους εργαζομένους. Το δώρο Χριστουγέννων έπρεπε να έχει καταβληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς υπάρχουν όμως επιχειρήσεις, εργοδότες, οι οποίοι δεν έχουν βάλει ακόμα το δώρο Χριστουγέννων. Πλην το δώρο των Χριστουγέννων έχουμε και για τις τριετίες. Κοιτάξτε, οι τριετίες έτσι πως τις ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι μια κοροϊδία. Δυστυχώς οι εργαζόμενοι από το 2012 μέχρι και το 2023 είναι μια δωδεκαετία την οποία στην ουσία την έχει χάσει. Υπάρχουν οι ωφελούμενοι σε εισαγωγικά που θα πάρουν τις προτινόμενες τριετίες από την κυβέρνηση είναι πάρα πολύ λίγοι. Ο μεγάλος όγκος χάνει μια δωδεκαετία που σημαίνει ότι θα χάσει και στο μισθό του αυτά που έπρεπε να πάρει. Ξεκινάει η τριετία από το 2024 και ύστερα. Είναι για μας μια κοροϊδία που δυστυχώς η κυβέρνηση την βλέπει ως μια επίτευξη στόχου. Δεν είναι έτσι. Εμείς μετά και από σύσκεψη που έγινε στη ΓΕΣΕ θα καλούμε τους εργαζόμενους να έρθουν στα σωματεία, να ενημερωθούν και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουμε συζητήσει θα προβούμε και σε δικαστικές διεκδικήσεις όσον αφορά τις τριετίες.